Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε πριν από λίγο τους εκπροσώπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι εγκλωβισμένο σε ένα μύθο. Μάλιστα, λέει, όλο το εγχείρημά του, και όχι μόνο τώρα, ακόμα και πριν αναλάβει την κυβέρνηση, ζούσε με μύθους. Θα μπορούσα να τους πω ότι οι ίδιοι ζουν ένα μύθο, γιατί όλη η πολιτική τους φιλοσοφία, αντίληψη και πρακτική ακολουθείται με ένα άστρο που τους οδηγεί. Η δίθεν αυτοεκπληρώμενη προφητεία, που ποτέ δεν βγαίνει και δεν εκπληρώνεται. Και ξέρετε γιατί δεν βγαίνει, κύριε συνάδελφε? Γιατί ξέρετε ότι η πολιτική επιστήμη δεν γνωρίζει προφητεία και αμαντία στην πολιτική ζωή. Πρέπει κάθε τι που γίνεται ως πρόβλεψη να στηρίζει σε αντικειμενικά, σε αποδείξιμα στοιχεία. Και δεν το κάνετε ποτέ. Είναι τυχαίο λοιπόν ότι δεν σας βγαίνει κανένα αφήγημα εδώ και 2-3 χρόνια? Ούτε ένα. Και δεν το είπατε εδώ. Τι είπατε και τι επιβεβαιώθηκε στην πράξη, ή τι είναι αυτό που υλοποιήθηκε? Να βγει, σας βγει κάτι. Και τι κάνετε τώρα? Έρχεστε και τη βγαίνετε από τα αριστερά στην κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτό σας έμεινε μόνο. Ως αφήγημα. Συνεχίζετε να το κάνετε. Επίσης κάνετε κι ένα άλλο. Φαίνεται ότι από τη μέρα που εκλέξατε τον νέο αρχηγό σας, κάνετε ένα σπρίντερ. Κάνετε δρόμο ταχύτητας. Τώρα που αντιλαμβάνεστε ότι ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι δρόμος ταχύτητας, σαν ο μαραθώνιος, φροντίστε να μην καείτε. Γιατί το σπρίντερ σε μαραθώνιο ή καίγεσαι ή σκάς, έτσι λένε, ή σκάς. Πάσιτος. Λάβετε το υπόψη. Σήμερα ένιωσα μια πολύ μεγάλη έκπληξη και λύπη ταυτόχρονα, ακούγοντας έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμούσα ιδιαίτερα. Και τον εκτιμούσα όχι γιατί τον γνώριζα από την πολιτική ζωή, αλλά από τις τοποθετήσεις του στις επιτροπές. Και αναφέρομαι στον Κώστα Σκανδαλίδη. Αυτά που είπε για τις δύο φράσεις που κράτησα, μία είναι η ανεφόρον παράδοση στους εταίρους μας, παρέδωσε ανεφόρον την πατρίδα και τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεύτερον είπε ότι ζούμε πάλι ένα μύθο, ο περικαθαρής εξόδου είναι ένας μύθος. Πραγματικά με λύπησε και αισθάνθηκα έκπληξη που και ο κύριος Σκανδαλίδης, ένας άνθρωπος νουνεχής, ήπιον τόνων, τουλάχιστον σε επίπεδο φρασιολογίας και ρητορικής, ήπιον τόνων, προσήλθε και εντάχθηκε αυτοβούλος στο ίδιο ανθρώπους και στις ομάδες εκείνες που μιλούν μόνο για τον φόβο των πολιτών, με μια ρητορική καταστροφολογίας και ότι δίθεν η χώρα καταστρέφεται. Θα μπορούσα να πω τον κύριο Σκανδαλίδη με την ίδια γλώσσα και στον κάθε κύριο Σκανδαλίδη, που διατέλεσε βουλευτής για πολλά χρόνια, υπουργός σε πολλές κυβερνήσεις, το Γενάρη του 2015 εκλεγήκατε για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά παρατηρείτε αυτά τα φαινόμενα τα οποία σήμερα καταγγέλλετε και κατηγορείτε. Και γι' αυτό τον παρατηρώ σήμερα, επειδή τον εκτιμώ και τον απευθύνω τον λόγο, πιο προσωπικά θα με ακούει. Αγαπητέ κύριε Σκανδαλίδη, η φρασιολογία, η ρητορική, η γλώσσα πρέπει να ξέρει ότι είναι ο εμβριολκός της σκέψης και της συνείδησης. Και για να σου το πω και μια άλλη, να χρησιμοποιήσω μια ρίση του Εμίλ Σιωράν, αγαπητέ κύριε Δουζίνα, ποιο είπε ότι δεν κατοικούμε μια χώρα, κατοικούμε μια γλώσσα. Επίσης, έθεσε ο κύριος Σκανδαλίδης ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα των συνεργασιών. Αλήθεια, εσείς κύριοι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης μέχρι χθες, της κίνησης αλλαγής σήμερα, ακούτε την αγωνία και τον αχό των συντρόφων και συναγωνιστών σας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο? Διορεθηθήκατε ποτέ γιατί με τη ρητορική σας δεν συνταυτίζετε, δεν παραλύζετε, δεν συμφωνεί καμία άλλη ομάδα των σοσιαλιστών ή των σοσιαλδημοκρατών? Είδατε ποτέ τέτοιο τόσο δηλητήριο να χύνεται εις βάρος του Πρωθυπουργού και της χώρας από σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες? Γιατί αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί το κάνετε εσείς μόνο εσείς? Το κάνετε μόνοι στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, θα έλεγα. Χύνεται δηλητήριο κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Πάμε παραπέρα τώρα. Άκουσα τον κύριο Πλακιωτάκη. Άλλο είχα σκοπό να πω, τώρα είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Μίλησε για ξεπούλημα δημόσιων υπηρεσιών και δομών. Πότε? Όταν χθες μόλις δεν στέγνωσε το μελάνι, τον αποφάσισε το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας. Όπου θα μπορούσε κανένας να πει ότι σαν πυρήνας του συνεδρίου αυτό βγαίνει ένα πράγμα. Εκποίηση των πάντων ό,τι έχει σχέση με δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Με κορυφαίο και κύριο αφήγημα αυτό που είπατε κύριε Σταϊκούρα για την ιδιωτική ασφάλιση. Δεν είναι βόμβα αυτό στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση? Τι είναι αυτό που είπατε? Δεν ανοίγετε το παράθυρο που να λέτε να επιλέγουν οι άνθρωποι ή ΕΦΚΑ ή ιδιωτική ασφάλιση? Για πρώτη φορά και είστε το μοναδικό κόμμα στην Ευρώπη. Ακόμα και από τα δεξιά λαϊκά κόμματα. Το μόνο κόμμα που το θέτει. Κανένα άλλο δεν το θέτει. Και εν πάση περιπτώσει, λέτε τώρα ότι εμείς ξεπολάμε τις δημόσιες υπηρεσίες και δομές. Αυτό έγινε τώρα, λίγο μοιάζει με κωμωδία.
Ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι η χώρα οδεύει στην καταστροφή. Άνθρωπος και αυτός ήπιον τόνων. Ξέρετε, μπορείτε να λέτε φοβερά, φοβικά και να επιχειρείτε καταστροφολογία, μη ήπιες λέξεις, μη ήπιες εκφράσεις. Αυτό έκανε ο κύριος Χατζηδάκης. Κύριε Χατζηδάκη, μήπως μπορείτε να μας πείτε τι παρέδωσε, τι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη του 2015. Μπορείτε να μου πείτε αυτό που είπαμε πριν, σας απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής προ λίγο. Έχετε και ένα δικό σας μύθο. Δήθεν παραδώσατε τη χώρα με 0,7 ανάπτυξη. Μηδενική ανάπτυξη. Στο μηδέν ήταν. Μηδέν υπόθηκε πριν. Υπόθηκε πριν. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Σταϊκόρα, για να συμφωνήσω με μερικά πράγματα, ακούστε να δείτε. Τα πράγματα τα έβαλε στη σειρά, έστω θέλετε από αισθήματα ενοχής, θέλετε από αισθήματα ειλικρίνειας, θέλετε και τι αποδρά από το Eurogroup, ο Ντάισιμπλον πριν από λίγες μέρες. Ακούστε τι είπε. Οι Έλληνες φορολογούμενοι υποχρεώθηκαν να διασώσουν τις ξένες τράπεζες. Τα μνημόνια επιβλήθηκαν στην Ελλάδα προκειμένου να σωθούν οι ξένοι επενδυτές. Τα προγράμματα διάσωσης υπήρξαν προϊόν αυτοσχεδιασμού. Είχαν δίκιο όσοι τότε επέκριναν τα μνημόνια. Δεν είναι ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές και δεν είναι ούτε καν της κυβέρνησης ή κάποιες ανακοινώσεις βουλευτών. Είναι λόγια του Προέδρου του Eurogroup. Ναι, κύριε Σκρέκα, είναι καλά. Αυτά δεν σας κάνουν να ζητήσετε μία συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Που έρχονται τώρα το 1917 και λένε όλα αυτά που λέγαμε εμείς πριν το Γενάρη του 2015. Αισθάνεστε την υποχρέωση να ζητήσετε μία συγγνώμη. Και τον κύριο Παναγιωτόπουλο επιθυμούμε, τέλος πάντων. Και τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Εσείς δεν ήσταν το βάστα Σόιμπλε και γενού γερά. Δεν ήσταν ότι αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια, βρε τα εφεύρουμε. Εν πάση περιπτώσει, μην κάνουμε τώρα παραθυντολογία. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι τα στοιχεία που. Αυτά που είπα πριν ο κύριο Χατζηδάκη και ο κύριο Τσιάρα, πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα πράγμα. Είναι ψευδή οι αριθμοί και τα στοιχεία που δίνει η κυβέρνηση. Είναι ψεύτες αυτοί που τα χρησιμοποιούν κατά ψεύτικο τρόπο, είναι μαγειρεμένα. Τι από τα δυο. Δεν πρέπει να βρούμε μία σταθερά για να αποτιμήσουμε τα νούμερα. Η σταθερά ποια είναι, κύριε. Αυτό που λέτε εσείς μόνο. Δηλαδή, όταν τα λέει η κυβέρνηση και, και τα κυβερνητικά κόμματα, δεν πρέπει να δούμε ποιοι άλλοι τα λένε, που τα επιβεβαιώνουν ή όχι. Ποιοι είναι. Βρείτε μου ένα οργανισμό, ένα κόμμα, έναν ηγέτη της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρα που να συμφωνεί μαζί σας. Θέλετε Deutsche Bank, θέλετε τους οίκους αξιολόγησης, θέλετε τις κυβερνήσεις, θέλετε τη Μέρκελ, θέλετε το Σούλτς, θέλετε το Μοσκοβισί, θέλετε το Μπιτέλα, κύριε Λομπέρντο, το φίλο σας. Πέστε μου τελικά, ποια θα είναι η σταθερά με την οποία θα αποτιμήσουμε τα νούμερα και τα στοιχεία. Εμείς τα δίνουμε. Έρχεστε και λέτε ακριβώς τα αντίθετα. Μπορείτε να βρείτε μια επιβεβαίωση των όσων επικαλείστε. Δεν μπορείτε να βρείτε. Οι πάντες συμφωνούν με τα νούμερα και τα στοιχεία. Ωραία, και τα γεγονότα. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελεία, θαυμαστικό. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Έχω μόνο να πω κάτι. Θα μπορούσα να σας πω εδώ ποια είναι η στάση σας και τα χρόνια που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και στις εξεταστικές επιτροπές έχετε σηκώσει μια γραμμή μαζινό να υποστηρίξετε τα μαύρα χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης. Όταν το μόνο όπλο που είχατε και τότε και τώρα, και θα σας πω γιατί, είναι ο φόβος. Όμως ο φόβος αρμόζει στους φοβισμένους. Και φοβισμένοι είστε εσείς. Το ίδιο κάνατε στις ευρωεκλογές του 2014 και το ίδιο ακριβώς κάνατε και στις τρεις εκλογές που ιτηθήκατε. Με φόβο θέλατε φόβο τότε να προκαλέσετε την κοινή γνώμη γιατί έρχεται η καταστροφή ο ΣΥΡΙΖΑ. Φόβο τότε να προκαλέσετε γιατί όσο συνεχίζετε να κυβερνιέται η χώρα οδηγείται στην καταστροφή. Με φόβο δεν μπορείτε να κάνετε πολιτική. Ο φόβος αρμόζει μόνο στους φοβισμένους. Και φοβισμένοι είστε εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πρέπει, μισό λεπτό, μισό λεπτό.